It brings a tear. Γεια σας! Έχω επιστρέψει κοντά σας με τα αγαπημένα του μήνα, πιο συγκεκριμένα τα αγαπημένα του μήνα Νοεμβρίου. Αυτό το μήνα ξεχώρισα λίγα πραγματάκια, αλλά είναι πραγματικά ένα και ένα. Το πρώτο αγαπημένο δεν είναι κάποιο προϊόν, αλλά τα παιδάκια μου τα όμορφα που τα ξύπνησα για να σας τα δείξω. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο αγαπημένο. Είναι ο Εφράτης από εδώ και ο Τιγρούλης από εδώ. Δεν μπορείτε να πείτε, τους βρήκα πάρα πολύ φάνταστα ονόματα. Τα γλυκολάκια μου θέλουν να συνεχίσουν τον Άνι. Μα κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά, δύο ζωγραφιές. Οχ, 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 παιδάκια μου. Ο Τίγρης και ο Εφράτης ήταν αδεσποτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρίνα που με εμπιστεύτηκε για να γίνω η γατομαμά τους. Είναι τα καλύτερα γατάκια του κόσμου. Είναι πολύ φιλικά, πολύ χαδιάρικα, γουργουρίζουν συνέχεια. Βέβαια είναι διαβολάκια. Το βράδυ δεν με αφήνουν να κλείσω μάτι και η αλήθεια είναι ότι έχω ξεχάσει λίγο τι πάει να πείπνω στο τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν πειράζει, τα λατρεύω. Έκλεισαν ένα μήνα και κάποιες μέρες στο σπίτι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τώρα θα περάσω και στα προϊόντα λοιπόν. Τους τελευταίους μήνες το δέρμα μου έχει αφυδατωθεί αρκετά και τον τελευταίο μήνα ανακάλυψα δύο καταπληκτικά προϊόντα τα οποία με βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Το πρώτο είναι ένα τζέλ καθαρισμού, αυτό εδώ πέρα συγκεκριμένα, από την εταιρεία Youth to the People. Είναι αποκλειστικό brand των Sephora. Είναι ένα προϊόν για αντιγύρανση, αντιοξυδοτικό με πολλά superfoods. Πιο συγκεκριμένα έχει πράσινο τσάι, κέιλ και σπανάκι. Είναι ένα προϊόν σχεδόν νάοσμο, έχει μια πολύ διακριτική μυρωδιά. Πολύ φυσικό προϊόν, δεν έχει parabens, δεν έχει SLS, ξέρετε αυτό το πράγμα το οποίο κάνει αφρό. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Παρόλο που έχει τόσο φυσικά συστατικά, και αυτό που μου αρέσει απίστευτα με το συγκεκριμένο προϊόν είναι ότι ενώ κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται, δεν μου αφυδατώνει καθόλου το δέρμα, δεν το αφήνει να τραβάει. Διατηρεί κάποια φυσικά έλαια, οπότε και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για το δέρμα σας. Να σας πω ότι είναι αρκετά τσιμπημένο, είναι στα 30 ευρώ το 200 ml, αλλά είναι μια ποσότητα αρκετή που θα σας κρατήσει για καιρό. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι σε γυάλινη συσκευασία με αγγλία, πράγμα που βρίσκω πολύ χρηστικό και όταν μου τελειώσει θα το αναζητήσω ξανά σίγουρα. Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα από τα καλύτερα προϊόντα ντεμακιγιάς που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι ένα καινούριο λανσάρισμα από την Natura Siberica και πιο συγκεκριμένα είναι από την Northern Collection, το White Cleansing Butter. Είναι αυτό που λέει και ο τίτλος, ένα λευκό βούτυρο. Μέσα είναι κάπως έτσι, έχει και αυτό πολύ ωραία συστατικά. Είναι με λευκή άργυλο υποφαές και έλαια από πεύκο Σιβηρίας. Πάλι πολύ φυσικά συστατικά. Κάνει παιδιά καταπληκτικά τη δουλειά του. Αρχικά να σας πω ότι έχει ένα πολύ όμορφο διακριτικό άρωμα τσιχλόφουσκας. Το απλώνετε σε στεγνό δέρμα, κάνετε μασάζ, στη συνέχεια προσθέτετε νερό και αυτό γαλακτοματοποιείται και αφαιρεί το μακιγιάζ τέλεια. Foundation, μάσκαρα, eyeliner, σας τα βγάζει όλα χωρίς να σας τσούξει ούτε τα μάτια, ούτε να ερεθίσει το δέρμα. Μου αρέσει γιατί αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο και όχι να τραβάει. Γι' αυτό και όλα στα συγκεκριμένα δύο προϊόντα τα ξεχώρισα τόσο πολύ, γιατί κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να φυδατώνουν καθόλου το δέρμα. Εγώ να σας πω ότι χρησιμοποιώ την εκδοχή που είναι για κανονικές και μεικτές επιδερμίδες. Υπάρχει ακόμα ένα το οποίο είναι για ξηρά και ευαίσθητα δέρματα. Θα το δοκιμάσω σίγουρα και εκείνο και θα σας πω τη γνώμη μου. Πάντως αυτό είναι καταπληκτικό πραγματικά και επίσης θεωρώ ότι έχει πολύ καλή σχέση τιμής και ποσότητας, καθώς είναι στα 17 ευρώ περίπου για 120 ml προϊόντος που θα σας κρατήσουν για καιρό. Ρίξτε μια ματιά, αξίζει πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου. Από μακιγιάζ δεν έχω να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα. Το τελευταίο διάστημα ξέρετε ότι η Urban Decay κυκλοφόρησε τη συλλογή τη Hit με εκείνη την πολύ ωραία παλέτα με τα θερμά χρώματα, με τα ωραία μολυβάκια, τα κραγιόν. Εγώ παρόλα αυτά από καινούργια λανσαρίσματα της Urban Decay ξεχώρισα κάτι άλλο. Είναι ένα lip topper, αυτό εδώ πέρα. Στο tube μοιάζει σαν να είναι λευκό. Στην πραγματικότητα κάνει νερά, ροζ, μοβ και μπλε. Το τοποθετείτε πάνω από οποιοδήποτε κραγιόν. Εγώ συνήθως το βάζω πάνω από liquid lipsticks και σας δίνει ένα απίστευτο εφέ, σχεδόν ολογραφικό. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το βάζω και στο inner corner των ματιών. Το έχω φορέσει και τώρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Από τη στιγμή, παιδιά, που το παρέλαβα, το φοράω κάθε μέρα. Το έχω βάλει πάνω από πράσινο κραγιόν, το έχω βάλει πάνω από μπορντό κραγιόν, πάνω από μοβ, πάνω από τα πάντα. Κάθε φορά που το βάζω, όλοι με ρωτάνε τι είναι αυτό το τέλειο πράγμα που φορά στα χείλη σου. Και παιδιά, είναι αυτό εδώ πέρα. Αν σας αρέσουν τα εξαντρικ μακιγιάζ ή θέλετε να κάνετε το μακιγιάζ σας λίγο πιο ενδιαφέρον, ρίξτε σίγουρα μια ματιά. Είναι λιγάκι τσιμπημένο, στοιχίζει γύρω στα 20 ευρώ, αλλά μπορείτε να το βάλετε και στα μάτια. Και άμα σας αρέσουν τέτοιου είδους προϊόντα μακιγιάζ, τότε ρίξτε σίγουρα μια ματιά. Επίσης έχει και με γκλίτερ, έχει βασικά σε ό,τι χρώμα μπορείτε να φανταστείτε. Α, ξέχασα να σας πω ότι το δικό μου είναι το White Lie. Το αγαπώ. Η άλλη εφεύρεση του μήνα είναι να χρησιμοποιώ σαν μολύβι χιλιών το Precisely My Brow Pencil από την Benefit. Λόγω του ότι είναι τόσο λεπτό, είναι το μόνο μολύβι που με διευκολύνει τόσο μα τόσο πολύ στο να κάνω το περίγραμμα των χιλιών. Με οποιοδήποτε άλλο μολύβι χιλιών, actual μολύβι χιλιών, γιατί αυτό είναι και τα φρύδια, ok. Κατέληγα να κάνω τα χείλη μου πιο στρογγυλά ή πιο τετράγωνα από όσο έπρεπε.
Τέλος πάντων, δυσκολευόμουν. Με αυτό εδώ πέρα μπορώ να πάω ακριβώς εκεί που θέλω και να πατήσω τη γραμμή. Είναι τέλειο, μένει στη θέση του για ώρες. Χρησιμοποιώ συνήθως την απόχρωση 4, που είναι ένα καφέ. Θα δείτε και στο κλιπάκι πώς γράφει το χρώμα αυτό. Λόγω του ότι είναι μια ουδέτερη απόχρωση, ό,τι χρώμα κραγιόν και να βάλετε από πάνω μπορείτε να το καλύψετε. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε κάποιο παρεμφερές κραγιόν. Οπότε, αν το έχετε ή αν είστε διατεθειμένες να δώσετε 30 ευρώ. Γιατί δεν είναι και οικονομικό σε καμία περίπτωση. Για τη διευκόλυνσή σας στο περίγραμμα των χιλιών, τότε τσεκάρετε το σίγουρα. Και θα κλείσω με ένα σκραμπ για τα χείλη. Είναι από την εταιρεία Frank Body. Είναι επίσης ένα αποκλειστικό brand των Sephora. Το συγκεκριμένο, παιδιά, μυρίζει καφέ, γλυκό καφέ. Κάθε φορά που το ανοίγω θέλω να το φάω. Η αλήθεια είναι ότι όταν το τοποθετώ στα χείλη μου, τρώω όντως μία μικρή ποσότητα από αυτό. Κάνει τα χείλη πάρα πολύ μαλακά. Σου φτιάχνει απίστευτα τη διάθεση αυτό το άρωμα και τα προετοιμάζει τέλεια για τα ματ κραγιόν. Ή αν γενικά τα χείλη σας έχουν σκάσει, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι επίσης λίγο τσιμπημένο, αλλά έχει και αρκετά μεγάλη ποσότητα. Οπότε, αν ψάχνετε ένα ωραίο σκραμπ χιλιών, ρίξτε σίγουρα μια ματιά. Και θα κλείσω με κάτι λίγο άκυρο. Είναι ένα αφρόλουτρο, αυτό εδώ πέρα το μικρό και διακριτικό, not. Είναι από μια ελληνική εταιρεία και πιο συγκεκριμένα είναι από τη Farcom. Το βρήκα τυχαία στο Σκλαβενίτη, ήμουν απλά στο διάδρομο με τα αφρόλουτρα και καθόμουν και τα μύριζα. Γενικώς εγώ παθαίνω μια παράκρουση με τις μυρωδιές και με τα αφρόλουτρα και πέφτω πάνω σε αυτό που να σας πω ότι είναι στην εκδοχή lime και καρύδα. Και με το που βλέπω το Coco Lime, κάτι σκυτάει μέσα μου. Γενικώς με την καρύδα έχω μια αιμονή, παθαίνω λαλάω που βλέπω καρύδα, τρελαίνομαι πραγματικά, είναι από τις αγαπημένες μου μυρωδιές και γεύσεις. Οπότε λέω για να δω, το μυρίζω. Και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Μυρίζει καταπληκτικά γιατί έχει κάτι γλυκό από την καρύδα, αλλά έχει και το lime που προσδίδει ταυτόχρονα και μια φρεσκάδα. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η μυρωδιά. Όσον αφορά την ποιότητά του, παιδιά, είναι πολύ καλό. Δεν σας πω ότι είναι κρεμώδης η υφή του. Αφήνει πολύ απαλό το δέρμα, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Μετά η μυρωδιά δεν πολύ μένει, αλλά δεν με πειράζει αυτό. Μου αρέσει φοβερά το γεγονός ότι έχει και αυτοαγγλία. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Είναι ένα λίτρο και το αγόρασα 3,80, κάτι τέτοιο. Και είναι και ελληνική εταιρεία, οπότε γιατί να μην την υποστηρίξω. Αυτά είχα να σας δείξω για αυτό το μήνα. Ξέρω ότι ήταν λίγα και καλά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω τι από αυτά που σας έδειξα έχετε δοκιμάσει, τι θα θέλετε να δοκιμάσετε, τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε. Σας χρωστάω ακόμα και το βίντεο με τα προϊόντα απογοήτευσης, αλλά θα σας αποζημιώσω γιατί προσθέθηκαν κι άλλα στη λίστα. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like, με βοηθάει πάρα πολύ. Εγγραφή και καμπανάκι. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας! It brings a tear.